Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Remake είναι αυτό το πράγμα του 1999. Ο αείμνηστος τότε πρόεδρος του UEFA, αυτό είναι αληθινό περιστατικό, ναι. Ο Γιόχανσον. Το μάτς είναι, ο τελικός είναι στο Camp Nou. Στο 90 μπαίνει στο ασανσέρ, γιατί είναι και κάθονταν και ψηλά και θέλει και μια διαδικασία και ένα χρόνο να μπει στο ασανσέρ, να φτάσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Μπαίνει στο ασανσέρ λοιπόν για να κατέβει στον αγωνιστικό χώρο να κάνει την απονομή στην Bayern. Βγαίνει από το ασανσέρ, μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και βλέπει τους παίκτες της Manchester United να πανηγυρίζουν. Σαν τρελή. Παθαίνει λαλά. Εδώ τώρα το έχει γράψει τα αυτοβιογραφία του. Εδώ λέει τώρα τι έχει γίνει, λέει. Πρώτη φορά βλέπω, λέει, τι μπαίνουν να πανηγυρίζουν έτσι. Δεν το χώρα για το μυαλό του ότι όχι απλώς έχει ισοφαρίσει, γιατί έβλεπε ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι, καταλάβαινε ότι έχει τελειώσει, ότι όσο ήταν στο ασανσέρ, η Manchester United έβαλε δύο γκολ σε τελικό και πήρε το τρόπαιο. Ναι, ρε φίλε, σκηνικό. Εντάξει, με το που είδαμε αυτό, ήμασταν μια παρέα τέλος πάντων εκεί. Με το που είδαμε το σκηνικό των παιδιών αυτών να φεύγουν, να κοντοστέκονται και τελικά να φεύγουν, ας πούμε, και να έχει γίνει μέσα 4 λεπτά μετά το όργιο αυτό της Ρεάλ. Και λέμε, ρε φίλε, φαντάζεσαι αυτοί όταν το πήρα γαμπάρι, τι σκέφτηκαν, ας πούμε. Που έγινε. Να σου πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν και αυτό που μου λες είναι το κλασικό παράδειγμα, ότι σε ένα ελληνικό γήπεδο πιθανότατα πολλοί θα είχαν φύγει. Εννοείται. Εννοείται. Έλα να προλάβουμε την κίνηση, έλα να βγούμε από το πάρκινγκ. Έλα, δεν γουστάρω να δω να χάνουμε, να τελειώνει το παιχνίδι, να πανηγυρίζει ο αντίπαλος και τέτοια. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, όντως. Κοίταξε, εχθές από τον Μπερναμπέου δεν φύγανε πολύ. Στο 89. Δεν έδειξε. Το είχα περιέργεια και εγώ. Δεν μας έδειξε πλάνα ανθρώπων να φεύγουν. Εντάξει, αυτά που έχουν κάνει και φέτος. Στην Αγγλία θα έδειξε. Στην Αγγλία θα είχαν φύγει, θα φεύγανε και από τους διαδρόμους, θα φεύγανε μπουλούκια, θα φεύγανε στην Αγγλία. Ναι, ναι, πάμε να προλάβουμε το μετρό. Εκεί φεύγουνε κανονικά. Τι να πω, ρε φίλε. Λοιπόν, με πάω Ολυμπιακός θέλω να ξεκινήσουμε και μετά να πάμε σε αυτό το σκηνικό το χθεσινό βράδυ. Με πάω Ολυμπιακός, φαντάζομαι το κλίμα, έρχεται και εγώ μια ματιά στα social media αλλά και στα γραφόμενα συναδέλφων, είναι λίγο όπως το εκτιμούσα χθες, ότι αν τυχόν και ο Ολυμπιακός πάρει το και μαθηματικά το πρωτάθλημα, γιατί προφανώς δεν το πήρε χθες, απλώς χθες το πήρε μαθηματικά. Στην Τούμπα θα έχουμε γκρίνια. Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι αν μείνουμε μόνο στο αγωνιστικό το 90 λεπτό το χθεσινό, νομίζω ο Λουτσέσκο δεν το έχει διαχειριστεί σωστά. Νομίζω το καταλαβαίνεις πριν καν γίνει το 1-1, πόσο μάλλον όταν γίνεται το 1-1 από τον Ολυμπιακό στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ότι η ροή του μάτς έχει αλλάξει, η ψυχολογία του μάτς έχει αλλάξει, το momentum του μάτς έχει αλλάξει. Ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο από ότι στο πρώτο και ότι έρχεται. Και άντε, ας πούμε ότι το 1-1 έρθε νωρίς και δεν είχε προλάβει να κάνει αλλαγές. Διότι όντως έρχεται νωρίς, ξέρω εγώ, στο 6ο-7ο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου. Δεν κάνει όμως ούτε εκεί αλλαγές και συνεχίζει να φαίνεται και μετά το 1-1 ότι το μάτς έχει αλλάξει τελείως ρυθμό. Και εγώ είμαι ο πρώτος που αποδέχομαι την κούραση και την ξεριζωμένη ομάδα για την οποία μίλησε ο Λουτσέσκου και είναι απόλυτος φυσιολογικό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του βουνό με τα συνεχόμενα μάτς και είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Όμως οι αλλαγές που έκανε μετά το 1-2, ο Ζήφκοβιτς για παράδειγμα, ήταν αλλαγές που τον σουλούπωσαν πολύ τον ΠΑΟΚ και ξανααλλάξαν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως, αν είχαν γίνει λίγο νωρίτερα, την ίδια αποτελεσματικότητα μπορεί να είχαν που είχαν και μετά το 1-2 και όσο το μάτι ήταν στο 1-1. Θα μου πεις τι θα άλλαζε. Θα άλλαζε ότι η ψυχολογία του ΠΑΟΚ δεν θα ήταν αν δεν πάμε να βρούμε ένα γκολ που ισοφαρίσουμε, αλλά θα ήταν πάμε να βρούμε ένα γκολ για να νικήσουμε. Και η ψυχολογία του Ολυμπιακού δεν θα ήταν πια όπως ήταν μετά το 1-2, που ήξερε ότι και να δεχτεί γκολ μαθηματικά το πρωτάθλημα το παίρνει στην Τούμπα.
για τον Ολυμπιακό χθες στην Τούμπα έπαιζε και δύο αποτελέσματα. Αυτό που επιδίωκε και ήταν φανερό ήταν να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα μέσα στην Τούμπα. Άρα για δύο αποτελέσματα έπαιζε. Δεν έπαιζε μόνο για την νίκη, ναι, έπαιζε και για την ισοπαλία. Έτσι. Αυτό σε σχέση με το 90 λεπτό. Τώρα σε σχέση με τη συνολική χρονιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω μία ακόμη. Κυρίως η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και πολύ λιγότερο ο Παναθηναϊκός, διότι δεν ήταν έτοιμος προφανέστατα να κάνει πρωταθλητισμό και δεν μπορούσε να υπάρχει και η απέτηση από μια ομάδα που πέρυσι δεν βγήκε καν στην Ευρώπη να κάνει πρωταθλητισμό. Κατά δεύτερο λόγο λοιπόν ο Παναθηναϊκός και κατά τρίτο λόγο ο Άρης, που και αυτός δεν είναι έτοιμος προφανέστατα να κάνει πρωταθλητισμό και προσπαθεί να διατηρηθεί 3-4 χρόνια στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο ευρωπαϊκής εξόδου, για να δει αν μπορεί να κάνει μετά το βήμα παραπάνω. Άρα συνεπώς κυρίως η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν μεγάλη ευθύνη που ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό το πρωτάθλημα δια περιπάτου. Και το λέω αυτό γιατί ξανασυμβεί ο Ολυμπιακός να πάρει πρωτάθλημα δια περιπάτου, αλλά ήταν καλός ή σε ορισμένες περιπτώσεις πάρα πολύ καλός. Φέτος δεν ήταν έτσι. Φέτος ήταν ένας Ολυμπιακός που είχε μια σταθερότητα στο πρώτο μισό, δεν ήταν καλός, αλλά είχε μια σταθερότητα, μια συνέπεια και μια φοβερή αποτελεσματικότητα και ήταν κακός σε όλο το δεύτερο μισό και σε όλα τα play-off. Κι όμως επί της ουσίας δεν μπόρεσαν να το διεκδικήσουν, όχι να το πάρουν. Και ξέρεις, όταν σε ομάδα που έχει μάθει να ζει με κατακτήσεις πρωταθλημάτων της επιτρέπεις να πάρει πρωτάθλημα όταν δεν είναι καλά, αυτό της φτιάχνει σερή, της φτιάχνει ψυχολογία, της φτιάχνει την οικονομία. Ο Ολυμπιακός θα ξαναπαίξει προγραμματικά Champions League. Σε τέτοιου είδους ομάδες όταν δεν είναι καλά οφείλεις να μην τους επιτρέψεις να πάρουν το πρωτάθλημα ή τουλάχιστον οφείλεις να τους κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη. Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η ΑΕΚ τα κατάφεραν φέτος. Και δεν τα κατάφεραν παρά το γεγονός ότι μπήκαν στην κούρσα και δηλώνοντας ευθέως και έχοντας τις προϋποθέσεις να κάνουν πρωταθλητισμό. Και εν τέλει όλοι ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα το έχει πάρει πόσο είχε 5 Δεκέμβρη, 6 Δεκέμβρη, πότε ήταν όταν έχασε ο ΠΑΟΚ στην Νεάπολη από τον Ιωνικό. Ναι, από εκείνη την μέρα τέλος πάντων. Νομίζω 5-6 Δεκέμβρη ήταν. Από εκείνη τη μέρα το έχει πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Και δεν τον ενόχλησαν, δεν κατάφεραν να τον ενοχλήσουν, να τον κάνουν να ανησυχήσει σοβαρά από εκείνο το σημείο και έπειτα. Διότι εάν, ξέρω εγώ, πριν από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα για την κανονική διάρκεια έλεγε κάποιος στον ΠΑΟΚ τι αποτελέσματα θα κάνει από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός και πόσους βαθμούς θα χάσει από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός και ότι θα παίξει 5 πρώτες αγωνιστικές στον play-off και θα έχει μια νίκη όλη και όλη αυτή με τον Άρη αγκομαχώντας στο Καραϊσκάκι και στα άλλα 4 δεν θα έχει κερδίσει και μετά θα πάει στην Τούμπα, τότε δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε την αίσθηση ότι δεν γίνεται να πάρει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάνω από το μισό πρωτάθλημα κακός για μένα, με τη λογική ότι αυτό δεν γίνεται να το πάρουμε. Ναι, έχει ναι. τελειώσει, έχει κλειδώσει. Και στο μεταξύ του μάτς, φάνηκε... του πρωτάθληματος, στην κανονική διάρκεια. Κανονική μπράβο, πέρα. Και αυτό φάνηκε εκεί. Ξεκάθαρα εκεί, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Ακόμα και όταν ξεκίνησαν τα play-off, με τη διαφορά πόσο ήταν στους 11, ο ΠΑΟΚ δεν πίστευε ότι υπάρχει πιθανότητα να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Όταν λες ο ΠΑΟΚ, να το φτιάξουμε λίγο, να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, να το κάνουμε τάλαρα που λένε οι παλιοί. Όταν λες ο ΠΑΟΚ δεν πίστευε, τι εννοείς Μιχάλη? Θα σου πω. Για μένα ήταν πολύ μεγάλο λάθος, δεν ξέρω αν το πιστεύει και ο ίδιος, ή από την πίεση του περίγυρου αναγκάστηκε να πάει σε αυτήν την ομολογία. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος για μένα όταν ο Λουτσέσκου μετά το μάτς στην Νεάπολη είπε «Όπα, συγγνώμη παιδιά, εγώ φταίω, έκανα λάθος, έβαλα πολύ ψηλά τον πύχη όταν το καλοκαίρι μίλησα για πρωτάθλημα και για κατάκτηση τίτλου, κατάκτηση πρωταθλήματος, δεν είμαστε έτοιμοι». Δεν υπάρχει αυτό. Δεν γίνεται να είσαι σε αυτό το ΠΑΟΚ και να λες ότι έκανα λάθος που είπα ότι πάμε για πρωτάθλημα. Δηλαδή τι να πει το περασμένο καλοκαίρι? Ότι
Ναι, ναι, το είπε τότε. Το είπε τότε, ναι. Και είχε 180. Πολύ καλά έκανε και το καλοκαίρι, είπε πάμε για πρωτάθλημα. Και πολύ καλά θα κάνει και το επόμενο καλοκαίρι και θα ξαναπεί πάμε για πρωτάθλημα. Μα δεν χρειάζεται πλέον προπονητής του ΠΑΟΚ να το λέει αυτό, είναι δεδομένο. Μπράβο, ακόμα καλύτερα το λες. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, αν το πει, προφανώς θα το πει. Και δεν θα χρειαστεί, επειδή δεν θα το πάρει, δεν θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της σεζόν να ζητήσει συγγνώμη που είπε ότι πάει για πρωτάθλημα. Εκείνο το απόγευμα, πέρα από την πολύ κακή κατάσταση που ήταν τότε ο ΠΑΟΚ, δημιουργήθηκε το άλοθη σε όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ ότι okay, το πρωτάθλημα τελείωσε, χάθηκε. Ναι. Δεν μπορεί να χάνεται ένα πρωτάθλημα. Το λέει ο προπονητής, όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Ναι. Είμαστε και καβαζωμένοι από αυτό. Μάλιστα, δεν λέει ότι χάθηκε. Λέει ότι δεν είμαστε ικανοί να το διεκδικήσουμε και κακώς είπα ότι πηγαίναμε να το πάρουμε. Ήταν λάθος. Μια χαρά. Καβατζωμένοι όλοι εμείς οι υπόλοιποι, αν ανήκουμε στον οργανισμό που λένε, ας πούμε, κάτω από το πρόβλημα. Και αυτό είναι, δεν είναι κάτι που το λέω τώρα. Εγώ έγραψα κείμενο 4-5 αγωνιστικές πριν τελειώσει η κανονική περίοδος, όταν πια ήταν φανερό ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά, ζορίζεται πάρα πολύ. Έγραψα κείμενο τότε και υπήρξαν και σχόλια χλεβασμού στον καζέτα και μάλιστα έβαλα και πόλ και ζητούσα και από το κοινό να ψηφίσει. Άρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Τότε που η διαφορά ήταν 10, 11, 9, δεν θυμάμαι πώς ήταν τέτοιο πράγμα. Διότι ακριβώς, αν άφηνε στην άκρη ο ΠΑΟΚ εντάξει είχε χτίσει και ένα σερί τότε, από τις αρχές Δεκέμβρη μέχρι τα τέλη Γενάρη, μέσα Φλεβάρι, δεν θυμάμαι πότε έγραψα αυτό το κείμενο, είχε φτιάξει ένα σερί και φτιάξει και την ψυχολογία του. Αναρωτιόμουν λοιπόν γιατί κατ' εμέ υπήρχε πρωτάθλημα. Υπήρχε πρωτάθλημα όχι μόνο γιατί ο ΠΑΟΚ είχε συνέλθει και είχε μεγαλώσει πάρα πολύ το ρόστερ του, άρα δεν χρειάζεται να παίζει με τους ίδιους 13-14 ποδοσφαιριστές που έπαιζε το πρώτο μισό της σεζόν, αλλά και γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν καθόλου καλά. Καθόλου μα καθόλου καλά. Θα μου πεις, είναι ευθύνη του ΠΑΟΚ μόνο, όχι, ξαναλέω, είναι και ευθύνη ΤΣΑΕΚ, αλλά τώρα συζητάμε για το χθεσινό μάτς. Ναι. Και εν τέλει, ναι, ο ΠΑΟΚ έχει μια πρόκριση φέτος σε βάρος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό, αλλά από την άλλη έχουμε, το χθεσινό ήταν το πιο, το πέμπτο φετινό μάτς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει κανένα. Στην κακή χρονιά του Ολυμπιακού, όταν παίζεις 5 φορές μαζί του, αν δεν τον κερδίσεις σε κανένα, υπάρχει θέμα. Βέβαια. Δημιουργείς ακόμα και έδαφος για την επόμενη σεζόν. Δημιουργείς ακόμα και την αίσθηση, παραλαμβάνω, ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει μέσα σε αυτές τις ισοπαλίες και τις ήττες της φετινής σεζόν κόντρα στον Ολυμπιακό, αυτή η πρόκριση με 2 ισοπαλίες. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω, φτάσαμε στα 5 μάτς και ο ΠΑΟΚ έχει 2 ήττες, μία στο Καραϊσκάκι στην κανονική διάρκεια και μία χθες, και 3 ισοπαλίες. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 σερή μάτς στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό, στα οποία δεν κέρδισε. Και ήταν 3 μάτς τα οποία ήθελε να τα κερδίσει όλα, γιατί ακόμα και αυτό το κυπέλλο ήταν το πρώτο. Δεν είναι αυτό που του έδινε που του έδωσε την πρόκριση με ισοπαλία. Mm. 3 μάτς στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό σε μια κακή σεζόν από άποψη απόδοσης για τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ στα 2 αναδείχθηκε ισόπαλος και το ένα το έχασα. Έτσι και είναι. 5 συνολικά στα οποία έχασε 2 και στα άλλα 3 έρθει ισόπαλος. Δεν είναι καλό σέρι. Ακόμα και αυτά τα μάτς να δεις, καταλαβαίνεις ότι η διαφορά θα μπορούσε να ήταν διαφορετική, η ιστορία του φετινού πρωταθλήματος θα ήταν διαφορετική. Δηλαδή, να αφαιρέσουμε 6 βαθμούς, 6 λέω εγώ, από τον Ολυμπιακό, σωστά, από τις 2 νίκες του και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει κερδίσει τα 2 μάτς στην Τούμπα στο πρωτάθλημα. Ναι. Το χθεσινό και αυτή την κανονική διάρκεια. Mm-hmm. Άρα να προσθέσουμε και 6 στον ΠΑΟΚ. Αφαίρεσε 6 από τον Ολυμπιακό, πρόσθεσε 6 από τον ΠΑΟΚ, πρόσθεσε 6 στον ΠΑΟΚ και πώς είναι τώρα, 16? Ναι. Γίνονται 6. Όχι, γίνονται 16, αν αφαιρέσεις 6 από τον 4. Ολυμπιακό είναι 10 και αν προσθέσεις 6 στον ΠΑΟΚ είναι 4. Ναι. Τα περίφημα εξάποντα, ναι. Οι 12 πόντοι. Είναι μια σειρά λοιπόν από πράγματα που πρέπει να δει ο ΠΑΟΚ, πώς διαχειρίστηκε λάθος την φετινή σεζόν.
την κούρσα του πρωταθλήματος. Έχει και ένα κουσουράκι ο φετινός ΠΑΟΚ. Όταν κερδίζει, είναι έργο προπονητή και είναι μάγος και φοβερός και τρομερός. Και όταν χάνει, είναι οι παίκτες άχρηστοι όλοι. Δεν φταίει ποτέ ο προπονητής στο χάσιμο. Στη ροή του αγώνα, μετά τον αγώνα, ποτέ. Όχι, ποτέ δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν είναι έτσι. Και ξέρεις, τον έτσι είναι ο φετινός ΠΑΟΚ. Ο φετινός ΠΑΟΚ είναι αυτό. Χάνει ο ΠΑΟΚ, χάνουν οι παίκτες, κερδίζει ο ΠΑΟΚ, κερδίζει ο προπονητής. Ναι, το να ασκείς που κριτικείς έναν προπονητή ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του δεν σημαίνει ότι του ασκείς κριτική γιατί πιστεύεις ότι δεν πρέπει να είναι εκεί ή γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν υπάρχει ιδανικό τώρα σε αυτή τη στιγμή προπονητής για τον ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκο. Okay, ναι. Τελεία. Το ότι κάνει λάθη ή ότι χθες ας πούμε δεν διαχειρίστηκε σωστά το μάτς δεν σημαίνει ότι τίποτα άλλο πέρα από αυτό, σημαίνει αυτό. Κάνει λάθη. Και εγώ όταν, γιατί θέλω να επικαλούμε γραφόμενα, γιατί ξέρεις αυτά μένουν, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι έχω γράψει κείμενο τότε μετά την δήλωσή του «Συγγνώμη, εγώ φταίω που έβαλα ψηλά τον πύχη», ότι κάνει λάθος. Και κακώς το λέει. Όχι, κάνει λάθος γιατί δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αλλά γιατί αυτό είναι το μέγεθος του ΠΑΟΚ πια. Τι να λέει το καλοκαίρι, δηλαδή, τι να έλεγε το καλοκαίρι ο Λουτσέσκου. Σε ένα καλοκαίρι μάλιστα που θυμίζω ότι υπάρχει και γκρίνια στον κόσμο του ΠΑΟΚ γιατί δεν έχει μείνει ο Πάμπλο Γκαρσία που έκανε το φοβερό φινάλε της θερσινής σεζόν και ήταν αχαριστία από την πλευρά του κλαμπ που δεν το κράτησε ως πρώτο προπονητή. Ναι. Να πάει ο Λουτσέσκου λοιπόν και να πει ήρθα να διαδεχτώ τον Πάμπλο Γκαρσία και θα προσπαθήσουμε να βγούμε δεύτερη. Να πει ότι με αυτούς τους παίχτες που έχω πώς να πάρω πρωτάθλημα. Και μετά δηλαδή πώς θα μπει στα αποδητήρια. Και τι θα ζητήσει από αυτούς κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει μέγεθος τουλάχιστον μια πενταετία τώρα. Συνεπώς όλα αυτά είναι αυτονόητα. Τώρα για μένα το πιο σημαντικό είναι πώς θα σχεδιαστεί η ομάδα της επόμενης σεζόν. Ναι, υπάρχει ένας τίτλος να διεκδικήσει. Αλλά αυτό είναι δουλειά αυτής της ομάδας. Υπάρχει και η δουλειά αυτών που είναι έξω από τον αγωνιστικό χώρο, του Μπότο κυρίως και των υπολείπων, διότι του χρόνου πια θα είναι απέτηση ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και ενδεχομένως αν δεν τα καταφέρει οι κραδασμοί και οι αντιδράσεις να είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους φετινούς, που θυμίζω τι πήγε να γίνει φέτος το Δεκέμβρη, να διαλυθεί το σύμπαν. Και με τις ανακοινώσεις της θύρας 4 και με την περιραίωση ατμόσφαιρα και με το Δεκέμβρη μήνα δεν έχουμε για τίποτα να παίζουμε και όλες τις εχμές για τους ανθρώπους που κάνουν τις μεταγραφές κτλ. Κτλ. Λέω λοιπόν ότι ΠΑΟΚ φέτος οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτή τη διαδικασία διότι του χρόνου η σεζόν θα είναι πολύ απαιτητική σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρχει η απέτηση για πρωταθλητισμό, θα υπάρχει η απέτηση για πορεία στην Ευρώπη μιας και θα παίζει πάλι στο Conference League μετά το φετινό. Θα εξυπακούεται ότι το καλοκαίρι θα υπάρχει απέτηση για πρόκριση από τα προκριματικά και είσοδο στους ομίλους και εξυπακούεται ότι σε ένα τετράμινο μέχρι τις αρχές Νοέμβρη, όταν και υπάρχει διακοπή δίμηνη για το Μουντιάλ, θα έχουν κριθεί πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει και πολύ χρόνος προσαρμογής για αυτούς που θα έρθουν, εννοώ τις μεταγραφές. Είναι ένα κομβικό σημείο αυτό για τον ΠΑΟΚ, γιατί όπως λες σωστά τώρα, το Λουτσέσκο δεν τον ακουμπάει κανείς και ορθώς δεν τον ακουμπάει κανείς, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι έτσι του χρόνου, μάλλον ποιο χρόνο, στα τέλη του Οκτώβρη. Αν δηλαδή θα εξακολουθεί ο Λουτσέσκο να είναι αυτός που δεν φταίει, αλλά φταίνει οι παίχτες. Είναι ένα πολύ κρίσιμο καλοκαίρι αυτό που έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Πολύ κρίσιμο, συμφωνώ. Πες μου και κάνουμε και ένα σχόλιο για πώς το ζήσατε στο στούντιο της Κοσμοτέ χθες, το σκηνικό στο Μπερναμπέου. Ρε εσύ δεν υπάρχει. Κοίτα, όλα τα αυτά δεν γίνονται, χθες έγιναν. Δηλαδή η Ρεάλ θα μπορούσε να έχει προκριθεί, ρε παιδί, θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ, ένα γκολ από το 45 στο 60 και να αλλάξει το ροή του παιχνιδιού. Τα 1002. Δεν είναι όλες τις προηγούμενες φορές η Ρεάλ το έβλεπε, το πίστευε. Στο 4-3 στο Etihad, όπου την έχει διαλύσει η Manchester City, τρώγανε τον γκολ και το έβλεπε στα πρόσωπά τους, φωνάζανε «Βάμος, πάμε, δεν πειράζει, 3-1, πάμε να βρούμε ένα ακόμα». Το κάνανε 3-2. Τρώγανε τέταρτο, «Βάμος», το καταλάβαινες. Χθες δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι.
Και έρχεται αυτό το 1-1 στο 90 και ξαφνικά όλη η ενέργεια, όλο το τέτοιο αλλάζει τελείως. Ναι, ναι. Εγώ μιλώντας με τον Γιάννη Αναστασίου που ήταν καλεσμένος, του έλεγα, κοιτάξτε, αν τυχόν και η Ρεάλ βρει ένα γκολ, το άλλο θα μπει μόνο του. Mm. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα που αισθανόμουν και στο ΠΑΟΚ Μαρσέη, στη Ρεβάνς. Ότι το δύσκολο για τον ΠΑΟΚ είναι να βρει το 1-1. Άμα βρει το 1-1, το 2-1 με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρθει μετά από 2 λεπτά. Ναι. Αλλά χθες δεν μπορούσες να φανταστείς πως θα έρθει το 1-1. Η Ρεάλ από το 73 που δέχεται τον γκολ και μετά έχει παραδώσει πνεύμα, πινακίδες, τελείως. Δηλαδή, εντάξει, το ζήσαμε, φτάσαμε μέχρι εδώ, δεν έχει παρακάτω. Η City κάνει πάρτι, χάνει ευκαιρίες για να το κάνει 0-2. Όλα κυλούν χαλαρά, έχω βάλει τα μικρόφωνά μου, τις επιστροφές μου, είμαι έτοιμος να πω ένας ακόμη αγγλικός τελικός, ο τρίτος τα τέσσερα τελευταία χρόνια κτλ. Κτλ. Και όπως παρακάτω σε σούλα βλέπω το 1-1 και λέω όπα 6 λεπτά καθυστερήσεις, θα δούμε παράταση, βγάλετε ξανά τα μικρόφωνα πριν γίνει το 2-1. Ναι, ναι, ναι. 6 λεπτά ήταν πολλά. Εννοώ ότι ήταν πολλά για να γίνει, να αλλάξει το έργο. Εκεί ήταν το τελείωμα της Manchester City. Γιατί δέχεται τον γκολ, πάνε στις 11 και ο τέταρτος σηκώνει 6 λεπτά. Πάντως σε τέτοιες περιπτώσεις, Μιχάλη, και λένε 6 λεπτά προλαβαίνουμε να το κάνουμε και 3-1. Δεν είχαμε κάνει στην παράταση. Δεν είχε βάλει γκολ ο Μπενζεμά. Εντάξει, δεν το έβαλε μετά στην παράταση. Δηλαδή, το βλέπεις, ρε παιδί μου, το σκηνικό, λες 6 λεπτά. Και βλέπεις απέναντι αυτή η ομάδα που κυνηγάει να βάλει τον γκολ, ποια ομάδα αντιμετωπίζει, ρε παιδί μου, και βλέπεις ότι αντιμετωπίζει ένα μεγαθύριο. Και τι θέλω να πω, ότι ακόμα και το μεγαθύριο σε τέτοιες φάσεις, που έχει 180 δισεκατομμύρια budget, ας πούμε, και την ποιότητα των παιχτών, εντάξει, οκ, okay, τρελή, βλέπεις ότι και αυτοί παθαίνουν, πώς το λένε, κλακάζ το λέγαμε παλιά, δεν ξέρω, δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι κλακάζ. Μπλοκάρουν, τέλος. Και ξέρει γιατί το μαθαίνουν, γιατί δεν για ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα. Αυτοί που θέλουν να κάνουν την επική ανατροπή το έχουν πάρει 3 φορές και έχουν δημιουργήσει την πεποίθηση και την αίσθηση ότι το έχουμε, και οι άλλοι προσπαθούν εδώ και χρόνια να το πάρουν μια φορά. Ναι. Οπότε σε εκείνο το χρονικό σημείο αυτοί βλέπουν, αυτοί με τις άσπρες φανέλες βλέπουν το όνειρο, το όραμα, αυτό που το έχουμε ξανακάνει, και οι άλλοι βλέπουν το φάντασμα, τον εφιάλτη. Όπα, κάτι θα γίνει και πάλι δεν θα το πάρουμε. Θα σου κάνω την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Φιλαράκι, έχεις κανένα εισιτήριο για το τελικό του Champions League? Αυτά. Τέλειωσε και διαγωνισμός πια. Όσοι πρόλαβαν. Σε ευχαριστώ πολύ. Έκλεισε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.